Καλημέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος Σαμαδιάς, βρισκόμαστε στο Mindset Fitness στον Άγιο Δημητρίο και στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για το πώς θα πετύχουμε τους στόχους μας. Πολλές φορές περιμένουμε από fitness trainers να μας δείχνουν ασκήσεις και πώς θα κάνουμε την κάθε άσκηση, αλλά τέτοιου είδους θέματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Όταν ανοίξαμε τον Οκτώβριο του 2018, είχα δώσει ένα χαρτί σε όλα τα mail που είχαν έρθει και έγραφαν τρεις ερωτήσεις. Τι, γιατί και πώς. Είναι οι τρεις ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε το οτιδήποτε. Είτε είναι ένας στόχος αθλητικός, είτε ένας προσωπικός, είτε ένας επαγγελματικός. Σκοπός μου ήταν η εκπαίδευση της νοοτροπίας των ασκουμένων για να πετύχουν αυτά που θέλουν, αλλά παρατήρησα ότι περισσότεροι ντρεπόντουσαν να γράψουν προσωπικά πράγματα και να μου τα δώσουν. Οπότε σκέφτηκα να κάνουμε αυτό το βιντεάκι και να αναπτύξουμε και να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Πάμε λοιπόν να δούμε τα 7 αυτά βήματα που θα μας βοηθήσουν στο να πετύχουμε το οτιδήποτε. Ξεκινάμε με το νούμερο 1. Θέτω στόχο. Το τι, το λεγόμενο. Αρχικά θα πρέπει να ορίσουμε στόχο. Δηλαδή, για να πετύχω κάτι θα πρέπει να έχω ξεκαθαρίσει στο μυαλό μου τι είναι αυτό ακριβώς που θέλω. Πολλοί δυσκολεύονται από το πρώτο βήμα. Δηλαδή, δεν ξέρουν ακριβώς τι είναι αυτό που θέλουν να κάνουν. Εκεί τι θα πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να δώσουμε πάρα πολλά ερεθίσματα, να έχουμε ενέργεια για δράση, να δοκιμάζουμε διαφορετικά πράγματα για να ανακαλύψουμε τι είναι αυτό που πραγματικά αγαπάμε, τι είναι αυτό που μας ευχαριστεί. Αν ανακαλύψουμε αυτό που αγαπάμε, ενδεχομένως θα είμαστε και καλοί σε αυτό. Ακόμα και από τα χρόνια του σχολείου, ξεκινάμε και δουλεύουμε ένα μηχανογραφικό και μας λένε να επιλέξουμε σχολές που δεν έχουμε ιδέα τι μπορεί να είναι. Στην πορεία όμως, ανακαλύπτουμε τι ακριβώς μπορεί να περιλαμβάνει μια σχολή. Και ενδεχομένως να μην μας αρέσει. Εκεί δεν τελειώνει η ζωή μας, συνεχίζεται και μπορεί μελλοντικά να βρούμε κάτι άλλο που στην πραγματικότητα να αγαπάμε και να θέλουμε να επιλέξουμε και ως επάγγελμα. Άρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι αυτό ακριβώς που μας αρέσει, δηλαδή να είναι ξεκάθαρος ο στόχος μας. Πολλοί λένε ότι θέλω να γίνω επαγγελματίας παίχτης μπάσκετ ή θέλω να γίνω τραγουδιστής ή να πάω στα CrossFit Games ή θέλω να γίνω δικηγόρος. Αλλά στην πραγματικότητα δεν εννοούν ότι θέλουν να κάνουν ό,τι περιλαμβάνει αυτή η δουλειά. Εννοούν ότι θέλουν το κύρος τις απολαβές του να είναι κάποιος επαγγελματίας παίχτης μπάσκετ, για παράδειγμα. Όταν λέμε ότι θέλω να γίνω κάτι, εννοούμε και όσα το περιβάλλουν αυτό. Δηλαδή, το να γίνω ένας επαγγελματίας παίχτης σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνω καθημερινά πολλή ώρα προπόνηση, να έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο και φορτισμένο πρόγραμμα. Όπως για παράδειγμα, πολλοί λένε θα ήταν ωραίο να γίνω γιατρός. Αλλά εννοούν ότι θα ήταν ωραίο το κύρος του γιατρού, η θέση του γιατρού και όχι οι πολλές ώρες διαβάσματος που μπορεί να έχει για να γίνεις γιατρός. Και η συνεχής εκπαίδευση που μπορεί να κάνουμε για να γίνουμε γιατροί. Άρα, θέλω να γίνω κάτι σημαίνει και όσα το περιβάλλουν αυτό, όχι μόνο τον τίτλο. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Το δύο είναι το κίνητρο. Το λεγόμενο γιατί. Γιατί να το κάνω αυτό. Όσα περισσότερα γιατί, τόσο το καλύτερο. Γιατί έχω περισσότερα κίνητρα στο να καταφέρω το στόχο μου. Τα κίνητρα θα πρέπει να πηγάζουν από ανώτερες έννοιες. Δηλαδή, το να πω ότι θέλω να δυνατήσω 2 μήνες πριν το καλοκαίρι και θα πάω γυμναστήριο, να μην είναι τόσο σημαντικό κίνητρο σε σχέση με το να πω ότι θα γυμνάζομαι όλο τον χρόνο και θα έχω ένα υγιεινό lifestyle για να επηρεάσω και να δώσω το καλό παράδειγμα για το γιο μου. Θα πρέπει αυτό που κάνουμε να μας γεμίζει και να έχουμε από μέσα μας πάθος για αυτό που κάνουμε. Φανταστείτε το εξής παράδειγμα. Είναι ένας άνθρωπος και του λέει κάποιος να πηγαίνει κάθε πρωί για τρέξιμο. Και λέει ότι βαριέμαι να πηγαίνω κάθε πρωί για τρέξιμο. Και έρχεται κάποια φάση της ζωής του που πάει στον γιατρό, στον καρδιολόγο και του λέει ότι θα πρέπει κάθε πρωί να περπατάς για μια ώρα γιατί αλλιώς η καρδιά σου θα αποκτήσει ένα μεγάλο πρόβλημα. Κατευθείαν αυτός ο άνθρωπος την επόμενη μέρα ξεκινάει και περπατάει γιατί το πραγματικό του κίνητρο είναι η υγεία του. Είναι η καλή λειτουργία της καρδιάς του. Άρα λοιπόν θα πρέπει το κίνητρο μας να είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Να είναι κάτι που να αφορά την υγεία μας, κάτι που αφορά τη βελτίωσή μας, κάτι που αφορά το να βελτιώσω κάποιον που αγαπάω. Πάμε τώρα στο τρίτο μέρος. Το τρίτο μέρος είναι η σκληρή δουλειά. Το πώς δηλαδή. Η σκληρή δουλειά, το τρίτο δηλαδή, η τρίτη κουκίδα, τη θεωρώ ίσως από τα πιο σημαντικά. Χωρίς το τρία δεν έχουμε τίποτα. Είναι δηλαδή το έργο που θα παράξουμε για να συμβεί το οτιδήποτε στη ζωή μας.
Η σκληρή δουλειά φέρνει εξέλιξη και η εξέλιξη την ευτυχία. Θα πρέπει να έχουμε υπομονή και επιμονή σε αυτό που έχουμε επιλέξει να κάνουμε, γιατί τα αποτελέσματα δεν θα έρθουν γρήγορα. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο θα παίξει η θετική σκέψη και η αυτοπεποίθηση που θα πρέπει να έχουμε για να καταφέρουμε κάτι. Θα πρέπει ουσιαστικά να κάνουμε νοερή απεικόνηση αυτό που θα θέλαμε να πετύχουμε πριν καν το πετύχουμε. Για παράδειγμα, θέλω να κάνω το σώμα των ονείρων μου. Εκεί θα πρέπει να σκεφτώ πώς θα ήθελα να είμαι και κάποια στιγμή να φτάσω αυτό το στάδιο που θα ήθελα να πετύχω. Μπορεί να έχω βάλει στόχο ένα πτυχίο. Θα πρέπει να φανταστώ ο ίδιος τον εαυτό μου ότι αυτό το πτυχίο το κρατάω, το έχω πάρει στα χέρια μου και είμαι με την οικογένειά μου, χαιρόμαστε όλοι και βγάζουμε φωτογραφίες. Ή μπορεί να είναι μια διάκριση σε έναν αγώνα. Θα πρέπει να φανταστώ τον εαυτό μου ότι έχω ανέβει στο βάθρο, με χειροκροτάει ο κόσμος, είμαι χαρούμενος για αυτήν την κατάσταση που έχω φτάσει. Άρα θα πρέπει να βάλω τον εαυτό μου στην κατάσταση εκείνη που θα βίωνα. Ακούγεται λίγο παρανοϊκό, αλλά έχει μια λογική. Ένα άλλο tip είναι να βάζω κοντινούς και μακρινούς στόχους. Δηλαδή, να βάλω έναν ονειρικό στόχο και μακροπρόθεσμο ότι θέλω να φτάσω κάπου, ότι θέλω να καταφέρω κάτι, αλλά θα πρέπει να πετύχω αυτόν, να βάλω κοντινούς στόχους για να μην απογοητευτώ κυρίως. Π.χ. είναι πιο σωστό να πούμε στο επόμενο μου γεύμα θα φάω σωστά, από το να πούμε από Δευτέρα ξεκινάω διατροφή. Είναι πιο σωστό να πούμε θα πάω τώρα για προπόνηση, παρά να πούμε ότι από τον Ιούνιο θα ξεκινήσω προπόνηση. Πάμε τώρα στο 4. Στο 4 έχουμε το ρίσκο και την αποτυχία. Οτιδήποτε θέλεις να κερδίσεις δεν θα σου δοθεί χωρίς ρίσκο. Η αποτυχία είναι μέρος της επιτυχίας. Δεν γίνεται να επιτύχεις κάτι χωρίς πρώτα να αποτύχεις. Σίγουρα κάποιος μπορεί να είναι πολύ τυχερός και να το πετύχει με την πρώτη, αλλά συνήθως θα αποτύχουμε πριν πετύχουμε το στόχο μας. Άλλωστε υπάρχει και η έκφραση που λέει ή κερδίζεις ή μαθαίνεις. Πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο της αποτυχίας. Πολλοί κολλάνε σε αυτό στο τέταρτο βήμα, γιατί με το που αποτύχουν στην πρώτη φορά λένε θα τα παρατήσω. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η δοκιμασία για εμένα, ψυχολογικά δεν νιώθω καλά, θα τα παρατήσω. Εκεί θα πρέπει να καταλάβεις ότι είναι μέρος της επιτυχίας και είναι απλά ένα σκαλοπάτι και συνεχίζουμε την προσπάθεια. Πάμε τώρα στο 5. Στο 5ο βήμα είναι η προσαρμοστικότητα. Και γράφω σε παρένθεση όχι δικαιολογίες. Είναι κάτι που το ακούω συνέχεια. Όταν έρχονται εδώ πέρα, ακούω πολλές δικαιολογίες. Δεν μπορώ να κάνω το ένα, δεν μπορώ να κάνω το άλλο, γιατί συμβαίνουν αυτά στη ζωή μου. Δεν μ' αρέσει να λέει κάποιος ότι δεν έχω χρόνο για κάτι. Θα ήταν πιο ωραίο να ακούω δεν είναι προτεραιότητά μου αυτό ακόμα ή δεν το θέλω τόσο πολύ. Όπως για παράδειγμα τώρα στην περίοδο της καραντίνας. Θα μπορούσαμε να πούμε τι άλλο να κάνω, είναι έτσι οι συνθήκες, θα πρέπει να κάτσουμε στο σπίτι να περιμένω. Έχουν κλείσει τα γυμναστήρια, έχει κλείσει η δουλειά μου. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ή μπορούμε να το δούμε και από την άλλη οπτική και να πούμε τώρα έχω πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο. Άρα έχω χρόνο να αξιοποιήσω για να εξελιχθώ σε νέα πράγματα, σε τομείς που πρώτα δεν είχα το χρόνο να εξελιχθώ ή δεν είχα την όρεξη και την ενέργεια που απαιτείται. Σε οτιδήποτε κάνουμε για να επιβιώσουμε και να εξελιχθούμε θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Οπότε λοιπόν βάζουμε μια προτεραιότητα στη ζωή μας, τι είναι για μας πιο σημαντικό και δεν λέμε δικαιολογίες, απλά πράττουμε και έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα. Πάμε τώρα στο νούμερο 6. Στο 6ο βήμα. Think big φυσικά. Δηλαδή να μην σκεφτόμαστε σαν μια κουκίδα μικρή. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε έξω από το κουτί. Να σκεφτόμαστε τι μπορούμε να καταφέρουμε και να μην είμαστε ευχαριστημένοι με τα λίγα. Να τα θέλουμε όλα. Βέβαια, στο τέλος της ημέρας είναι σημαντικό να νιώθουμε ευγνωμοσύνη για αυτά που έχουμε, για αυτά που έχουμε αποκτήσει, για αυτά που μας έχουν δοθεί. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να σκεφτούμε έξω από το κουτί και να προσπαθούμε για κάτι μεγαλύτερο. Όπως είπα και πριν, η εξέλιξη είναι αυτό που θα μας δώσει το συναίσθημα της χαράς και της ευτυχίας. Πολλές φορές σκεφτόμαστε ένα project και η ομάδα που θα σκεφτούμε για αυτό το project ή ο χώρος, το μέρος, όλοι οι συντελεστές, το σκεφτόμαστε αυτό σε μια πολύ μικρή κλίμακα. Ενώ θα πρέπει να το μεγαλώσουμε αυτό για να βγει κάτι ανώτερο. Πάμε τώρα στο τελευταίο βήμα, το 7ο, που είναι πρόσφερε πίσω. Είναι πολύ σημαντικό στα στάδια της εξέλιξής μας να έχουμε κάποιον να μας βοηθήσει. Όπως θα θέλαμε σε εμάς, στο ξεκίνημά μας, να είχαμε κάποιον και να μας πει τα λάθη μας, να μας βοηθούσε στα πρώτα μας βήματα,
Έτσι θα πρέπει εμείς να βοηθήσουμε αυτούς που πάνε να ξεκινήσουν κάτι και να προσφέρουμε. Αυτή η έννοια της προσφοράς θα μας δώσει ένα απίστευτο συνέστημα ικανοποίησης και χαράς. Δεν μπορούμε να το δούμε ανταγωνιστικά, δηλαδή να πούμε ότι εγώ κατάφερα ό,τι κατάφερα, δεν θα βοηθήσω κανέναν άλλον να τα καταφέρετε μόνοι σας, να απευθύνετε σε κάποιον άλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ εγωιστική συμπεριφορά και θα μας κάνει να αποξενωθούμε στον εαυτό μας. Συνοψίζοντας, τα 7 βήματα, θέτω στόχο, βάζω κίνητρα και βάζω πολλά γιατί. Τρίτο και σημαντικότερο, η σκληρή δουλειά είναι ο τρόπος που θα επιτύχουμε αυτό που θέλουμε. Τέταρτο, ρισκάρουμε και δεν διστάζουμε με την αποτυχία. Πέμπτο, η προσαρμοστικότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική για να επιτύχουμε το οτιδήποτε και να ανταπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε αλλαγή. Οι δικαιολογίες είναι για αποτυχημένους και όχι για τους νικητές και τους επιτυχημένους. Έκτο, σκεφτόμαστε έξω από το κουτί. Και έβδομο, προσφέρουμε πίσω στην κοινότητα. Ελπίζω να σας αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο που είναι πιο πολύ νοητικά παρά να βγαίνω και να δείχνω ασκήσεις και πραγματάκια που αφορούν καθαρά το fitness. Πολλές φορές τέτοιου είδους θέματα μας βοηθούν περισσότερο στο να επιτύχουμε το οτιδήποτε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε το καμπανάκι για να σας έχετε ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Να είστε όλοι καλά.